במעלות קדושים טהורים וגיבורים כזוהר הרקיע מזהירים את כל נשמות ששת מיליוני היהודים חללי השואה באירופה. Ο Δήμος Καβάλας, θυμώντας το ολοκαύτωμα των Εβραίων της πόλης, πραγματοποίησε σειρά εκδηλώσεων το πρωί της Κυριακής. Αρχικά πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη συνειδέηση στο Εβραϊκό Νεκροταφείο στην Καβάλα, παρουσία αρκετών φορέων, τοπικών και πολιτικών, αλλά και του Υπουργού Εθνικής Αμήνης Νίκου Παναγιωτόπουλου. Οι 1484 καβαλιώτες που εκτοπίστηκαν με τα τρένα για να βρουν τον θάνατο στο κολαστήριο της Τρεμπλίνκα, σε ένα από τα μεγαλύτερα κολαστήρια αυτής της περίοδου, επειδή κάποιοι άλλοι άνθρωποι έκριναν ότι αυτοί δεν είχαν δικαίωμα να ζουν, είναι μέρος πραγματικά όχι μόνο της ιστορικής μνήμης του Ολοκαυτώματος, αλλά και της ιστορικής κληρονομιάς αυτής της πόλης. 6 εκατομμύρια ανθρώπων δολοφονήθηκαν σε όλη την Ευρώπη. Και ναι, μεν τα θύματα του ρατσισμού μπορούμε να πούμε ότι τέλος πάντων αριθμητικά τα έχουμε μετρήσει, δεν έχουμε μετρήσει όμως τις πληγές και ούτε μπορούμε να μετρήσουμε τις πληγές που αφήσανε πίσω, αλλά και το μέγεθος του μίσους των φασιστών που γέμισαν με τάφους όλη την Ευρώπη. Στην συνέχεια ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων από τους φορείς, εκεί όπου μάλιστα κατέθεσε στεφάνη και αντιπροσωπεία εργαζομένων εκ μέρους της Energian. Με επέτειο 79 χρόνων από τότε που 1.400 περίπου συμπολίτες μας χαθήκαν. Το 98% των Εβραίων της Καβάλας χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα. Είναι από τα μεγαλύτερα ποσοστά στην Ευρώπη. Παρόλο που οι Εβραίοι ήταν πλήρως συνταγμένοι στην πόλη, στο τοπικό πνευργοστάσιο, στο συνδικαλισμό, στη βιομηχανία και πραγματικά ζούσαν πολύ αρμονικά μέσα στην ελληνική κοινωνία, δεν στάθηκε ικανό να σωθεί κανένας. Λοιπόν, σήμερα τιμούμε τη μνήμη των 1484 συνδημοτών μας Εβραίων, οι οποίοι χάθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης από την λόγω της μανίας των φασιστών Γερμανών εκείνης της εποχής. Αυτό που έγινε σήμερα, το οποίο θα γίνεται και συχνά, δηλαδή κάθε χρόνο, είναι ακριβώς για να θυμίζουμε στους νέους, να θυμίζουμε στην κοινωνία ότι κάποτε η Καβάλα υπήρξε μια πολυπολιτισμική πόλη, η οποία είχε σε αποτέλεσμα την ανάπτυξή της, την αρμονική συμβίωση των διαφόρων εθνοτήτων, Εβραίων, Χριστιανών. Κατακλείδη από το Λύκειο Ελληνίδων της Καβάλας πραγματοποιήθηκε πορεία μνήμης του Ολοκαυτώματος των Εβραίων, η οποία είχε ως κατάληξη το Μνημείο των Εβραίων Καβαλιωτών στην Οδό Ερυθρού Σταυρού. Περισσότεροι από 2.000 Εβραίοι ζούσαν σε αυτή την όμορφη πόλη στις αρχές του 20ου αιώνα. Είχαν φέρει μαζί τους ένα μοσαϊκό πολιτισμών από την Ουγγαρία, την Ισπανία και πόλεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ανέπτυξαν το εμπόριο, έδωσαν ζωή στο καπνεμπόριο, αλλά και στην πνευματική ζωή της Καβάλας μέσα από το εκπαιδευτικό έργο της Αλιώνς. Όσοι ελάχιστοι επιστρέφουν στην Καβάλα έρχονται αντιμέτωποι με μια ζωφερή πραγματικότητα. Βρίσκουν τα σπίτια και τα καταστήματά τους ρημαγμένα και λαιλατημένα και σε αρκετές περιπτώσεις καταπατημένα. Είναι ανεπιθύμητοι από τις κρατικές και δημοτικές αρχές. Ακόμη και το παλιό εβραϊκό νεκροταφείο είναι καταπατημένο και οι πλάκες του σκορπισμένοι στην περιοχή. Λαλίντα
parientes todo le daban en su vida. Conceda la vistían, llevaba joyas toro, la alonjaban siempre de males y de lloro. 79 χρόνια μετά την μέρα της τραγικής απώλειας των 1484 καβαλιωτών Εβραίων στο στρατόπεδο συγκέντρωσης στο κολαστήριο της Τρεμπλίνκα. Σήμερα αποτίσαμε ελάχιστο φόρο τιμής στους συμπατριώτες μας, αλλά ταυτόχρονα και σε όλους εκείνους που έχασαν τη ζωή τους από αυτή την θηριωδία. Είναι σημαντικό τέτοιες μέρες να θυμόμαστε ότι δεν πρέπει η ανθρωπότητα να ξαναζήσει ποτέ ξανά μια τέτοια τραγωδία, και επίσης πρέπει να θυμόμαστε τι σημαίνει η διχόνοια και το μίσος. Ποτέ ξανά. Σήμερα είναι μια μέρα ιδιαίτερη. 79 χρόνια μετά, από τις 8 Μάρτιου 1943, η πόλη τιμά τους 1484 Εβραίους που θανατώθηκαν από τους Ναζί, μεταξύ αυτών 300 περίπου παιδιά ηλικίας έως 12 χρονών. Τα τελευταία 5 χρόνια πολλές εκδηλώσεις γίνονται το διάστημα αυτό για το ολοκαύτωμα των Εβραίων. Είναι κάτι που αναβίωσε μετά από πολλά χρόνια σιωπής. Σήμερα η μέρα είναι αρκετά ιδιαίτερη, θα μου επιτρέψετε να πω ότι είμαι αρκετά συγκινημένος. Θα πω ότι σήμερα τιμούμε τη μνήμη των συμπολιτών μας, τη μνήμη των 1484 συμπολιτών μας, οι οποίοι θανατώθηκαν στο στρατόπεδο εξόδου της Τρεμπλίνκα. Όπως σας έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές, η νεολαία έρχεται από την τολμηρή πλευρά της ιστορίας και νομίζω ότι αυτό καταφέρνουμε σήμερα να κάνουμε. Να αποδείξουμε το ότι η νεολαία δεν ξεχνά, η νεολαία τιμά, η νεολαία φωνάζει ένα ποτέ ξανά. Και νομίζω ότι το πιο σημαντικό μήνυμα της σημερινής ημέρας είναι να ξέρουμε ότι δεν αφήνουμε τα πράγματα στη λύθη τους. Ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια, τη μαρτυράμε την αλήθεια και ερχόμαστε εδώ να πούμε σε όλους τους πολίτες, όχι μόνο της Καβάλας αλλά και της Ελλάδας, ότι ήταν άνθρωποι διπλανοί μας, της διπλανής πόρτας που θανατώθηκαν.